Καλό μεσημέρι. Είναι οι ειδήσεις του NGR TV σε τίτλους. Ανησυχία στην κυβέρνηση και στις ένοπλες δυνάμεις προκαλεί η κλιμάκωση της προκλητικότητας της Τουρκίας παρά τις πιέσεις που ασκούν οι Ευρωπαίοι. Όπως έγινε γνωστό, στρατός και ναυτικό βρίσκονται σε πορτοκαλί στην Αγερμό υπό το φόβο θερμού επεισοδίου μέσα στον Απρίλιο. Συνδέουν τους φόβους αυτούς με τα σενάρια για απελευθέρωση των 8 Τούρκων αξιωματικών που έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα στη γειτονική χώρα. Νομοθετική ρύθμιση για όσους υπάρχουν αιτήματα έκδοσης από τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά το χρόνο κράτησής τους, κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η εν λόγω ρύθμιση αφορά μόνο αιτήματα έκδοσης και μόνο για ποινικά αδικήματα και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με διοικητική κράτηση στο πλαίσιο αιτημάτων πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση ασύλου. Σε ό,τι αφορά τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, η διάταξη θα έχει αξία μόνο εάν η Τουρκία υποβάλει εκ νέου αίτημα έκδοσής τους. Ποδοσφαιρικό Brexit εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ΣΕΠΟ, Χέρμπερτ Χούμπελ. Με επιστολή του στη FIFA, εισηγείται αποκλεισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις διεθνείς διοργανώσεις, χωρίς αναστολή ή περίοδο χάριτος, αλλά και δίχως εξαιρέσεις για τις εθνικές ομάδες. Η τρέχουσα κατάσταση δεν επιτρέπει στην ΕΠΟ να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή των εθνικών διοργανώσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του. Η εισήγηση του Χούμπελ θα τεθεί στην Επιτροπή Ομοσπονδιών Μελών και θα συζητηθεί το Μάιο ή και τον Ιούνιο. Οι εξελίξεις σε εθνικά θέματα και συγκεκριμένα η τουρκική προκλητικότητα και το ονοματολογικό της Πούγου Δουμού αναμένεται να κυριαρχήσουν στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιείται στις 6 το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στις οικονομικές εξελίξεις και στο διακηρυγμένο στόχο για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο. Άρωμα εκλογών δείχνουν τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να κλείσει εκκρεμότητες και να μοιράσει χρήματα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η φοροελαφρύνση τριών δις που ανακοινώθηκαν από τον Γιάννη Τραγασάκη, αλλά και η αύξηση του αριθμού των εισακτέων κατά 4.000 στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Επίσης, στόχος είναι η αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων συντάξεων έως τον Αύγουστο. Συναγερμός στη Γαλλία όταν άνδρας προσπάθησε να πέσει με το αυτοκίνητό του πάνω στους στρατιώτες κοντά στο στρατόπεδο στην περιφέρεια Ιζέρ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ ο δράστης έσπευσε να εξαφανιστεί. Το περιστατικό έρχεται λίγα 24 ώρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Τρέμπ. Τραγωδία στην πόλη Βαλένσια της Βενεζουέλας. Τουλάχιστον 68 άνθρωποι πέθαναν μετά από πυρκαγιά στο αρχηγείο της αστυνομίας της πόλης. Η πυρκαγιά μάλλον ξέσπασε όταν οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους σε μια προσπάθεια να αποδράσουν. Ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deal στη χώρα ναυάγησε επισήμως. Ο λόγος για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Κοινοπραξία Έξιν. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε και επίσημα το ναυάγιο και πλέον αναμένεται νέος διαγωνισμός για την εταιρεία, η οποία θα έφερνε στα ταμεία ένα ποσό άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο βήμα είναι να πραγματοποιηθεί νέος διαγωνισμός, με την Κινέζικη Φόσουν να προβάλλει ως φαβορή. Ήταν οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερη ενημέρωση στο NGR.